τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα. Τα προβλήματα τα είχαμε αναδείξει, τα είχαμε πει. Δυστυχώς γίναμε τότε, γινόμαστε μάντες κακών τότε και τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Στην αρχή της πανδημίας μιλούσαμε ότι εξελίσσεται αυτή η κρίση, τη υγειονομική κρίση και μια ανθρωπιστική κρίση. Αυτό αποτυπώνεται πλέον στο μεγαλύτερο του βαθμό. Εμείς από τη μεριά μας, τα ενεργατικά κέντρα, σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή στους εργαζόμενους. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και πραγματικά αναρωτιέμαι αν δεν υπήρχαμε κι εμείς να κινήσουμε λίγο τα νήματα, σε πόσο χειρότερη κατάσταση θα ήταν ακόμη οι εργαζόμενοι. Γιατί βλέπουμε μια ανάλγητη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία έδωσε παχτολούς χρημάτων σε επιστρεπτές προκαταβολές σε εργοδότες. Αντιθέτως, στους εργαζόμενους, φτάνουμε σε αυτό το σημείο, σε κάποιους εξ αυτών, να ζητάμε αυτή τη στιγμή το ΑΕΔ πίσω τα χρήματα που τους έδωσε πέρυσι στις αναστολές, στις μονομερείς αναστολές που κάνανε πέρυσι, και επίσης ότι δεν έχουν δικαίωμα και να μπουν και φέτος στο Ταμείο Ενεργείας. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Ζητάει πίσω, συγγνώμη, ο ΟΑΕΒ ζητάει πίσω τις περισσενίες μονομερείς αναστολές. Τις βγάζονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό τους σαν ως κακώς γινόμενες. Γιατί βάσει του νόμου που είχε βγει τότε, πέρυσι, ο ΟΑΕΒ και η κυβέρνηση είχε πει ότι δικαίωμα μονομερείς αναστολής είχαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης, δηλαδή οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Αυτοί είχαν δικαίωμα μονομερής αναστολής, και αυτομάτως κάποιοι οι οποίοι δουλεύουν στο ξενοδοχείο δεν θεωρούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα: οι αποθηκάροι που δουλεύουν στο ξενοδοχείο ή οι pool boy που δουλεύουν στο ξενοδοχείο δεν θεωρούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι, και αυτοί δεν έχουν δικαίωμα. Δεν είχαν δικαίωμα μονομερής αναστολής, γιατί πηγαίνανε όχι με την κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοπαλλήλων, με την εθνική σύμβαση εργασίας. Ως εκ τούτου υπάρχουν άτομα που δουλεύουν στα ξενοδοχεία που δεν λογαριάζονται ξενοδοχοϋπάλληλοι, και αυτή τη στιγμή ο ΑΕΔ τους λέει ότι κακώς κάνατε εσείς τα χαρτιά σας πέρυσι. Και φέτος, επειδή δεν έχετε τις προϋποθέσεις για να μπείτε στο Ταμείο Ενεργείας και ενώ τις κάνετε με τις περισσενές αναστολές, δεν δικαιούστε να πάρετε Ταμείο Ενεργείας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες να εξετυλίσετε. Ήδη υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων οι οποίοι κόβονται από το Ταμείο Ενεργείας. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι. Είναι τα περίφημα τα 50 τα ένσημα, τα οποία. Δυστυχώς. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες, και πάλι γίνομαι μάντης κακών. Σας είπα ότι η κυβέρνηση δουλεύει καθαρά για τα συμφέροντα των ημετέρων εργοδοτών. Εξακολουθεί και κλείνει υποχρεώσεις αυτή η κυβέρνηση, δίνοντας, όπως σας είπα, παστολούς χρημάτων στους εργοδότες. Πολλοί εκ των εργοδοτών και συγκεκριμένα ξενοδόχοι με τις επιστρεφτές προκαταβολές κάνανε επεκτάσεις ξενοδοχεία τους και δεν είχαν και καμία επιβάρυνση και καμία υποχρέωση να ξαναπροσλάβουν τους εργαζόμενους, ενώ θεωρητικά το βάζανε προς σαν προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Και βρεθήκαμε στο διατάφτα λοιπόν φέτος να ήταν σε διακριτική ευκαιρία των ξενοδόχων πόσους θα πέρανε από τους πρώην υπαλλήλους τους του 19 και σε πόσους θα ανανέωναν τη σύμβαση ή οτιδήποτε. Ξέρετε τι παρατηρώ. Τα ξενοδοχεία τους κλειστά. Ξέρετε τι παρατηρώ, κύριε Λιουλάκη. Να σκεφτώ αυτό το οποίο λέει ο Παναγιώτης Εγκλέζος από τη Ρόδο. Εμείς είμαστε μια περιοχή αμιγώς τουριστική. Περισσότεροι από εμάς, σε ένα ποσοστό 95%, ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όλα αυτά καταγράφονται ωστόσο, γιατί και εσείς μένετε λίγο παραπάνω στον τουριστικό τομέα. Και καλά το κάνετε, διότι στηρίζετε τους ανθρώπους εργαζόμενους στον τουρισμό, τον επισητισμό, με όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχουν περάσει. Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Υπάρχει ο εμπορικός κόσμος. Υπάρχουν τα καταστήματα, υπάρχει ο πρωτογενής τομέας. Εκεί δεν ασχολείται κανένας, δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την Κρήτη με τις τόσες πολλές επιλογές, ώστε να καταφέρει κάποιος να έχει ένα μεροκάματο.
Δυστυχώς, σας το λέω, κύριε Δουλειεράκη, την περίοδο της κρίσης, τα προηγούμενα 10 χρόνια, είχαμε ποντάρει όλοι μας, και η κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι, ας το πω στον τουρισμό, με επακαλύτικο τρόπο. Είχαμε ποντάρει όλες μας τις μάρκες σε αυτό που λέγεται τουρισμός. Και τώρα με την πανδημία θέλετε να πείτε το ποσοστό. Στη δεκαετή κρίση, στην οικονομική κρίση, μας βγήκε σαν Κρήτη, αλλά δεν κάτι αντίθετο σε ένα ευαίσθητο κλάδο, όπως είναι ο τουρισμός, στα θέματα υγείας και υγειονομικής κάλυψης, εκεί μείναμε πίσω. Και δυστυχώς αυτό πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει όλη μας την προσπάθεια στον τουριστικό τομέα. Είναι ευκαιρία, το έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει πλέον να δούμε ότι και οι υπόλοιποι κλάδοι, επειδή είναι αλληλένδετοι όλοι αυτοί οι κλάδοι, και ο τουρισμός πρέπει να δουλεύει, γιατί φέρνει συνάλλαγμα, φέρνει θέσεις εργασίας, αλλά ο τουρισμός να μην είναι ο πρωταρχικός μας και το πρωταρχικό μας μέλημα. Θα πρέπει να δούμε και άλλες μορφές απασχόλησης. Το έχουμε πει. Ο εμπορικός τομέας και αυτός πληγήκε, δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά δίνουμε τη βάση στο τουριστικό κομμάτι, στον τουρισμό, το οποίο σας είπα ότι έχει πληγεί, γιατί είναι πολύ πιο ευαίσθητος ο κλάδος από το εμπορικό κομμάτι. Νομίζω τα είπατε όλα. Λαθασμένες επιλογές, 10 χρόνια κρίσης, ποντάραμε, στηρίξαμε μόνο ένα κομμάτι, μόνο θεματικά της οικονομίας ή πολύ περισσότερο που λέγεται τουρισμός. Ήρθε η πανδημία να τα αποτελειώσει στην συνέχεια, ακόμα και αυτή την επιλογή, με αποτέλεσμα εμείς αυτή την ώρα να μην μπορούμε να κάνουμε εκείνα τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε ή να είχαμε επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι αυτό αντιλαμβάνουμε και γι' αυτό λέτε ότι, ξέρετε, εδώ μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση και με την πανδημία. Η ανθρωπιστική κρίση δυστυχώς είναι μπροστά μας. Δυστυχώς ακούμε την κυβέρνηση και λέει ότι η ανάπτυξη και η ρυθμή, η ανάπτυξη της χώρας μας θα είναι αλματώδης το επόμενο διάστημα. Αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις τσέπες των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να επιβιώσουν. Είναι ένας χειμώνας δύσκολος, ένας χειμώνας ο οποίος και αυτός θα περαστεί φτωχικά. Ένα Χριστούγεννα, γιορτές που έρχονται, θα τα περάσουμε όλοι μας όσο πιο στενά και στενάχωρα και οικονομικά, με την οικονομική δυσπαθεία όλοι μας. Και δυστυχώς δεν ξέρω. Αυτοί που κάθονται στα μεγάλα γραφεία της κυβέρνησης, αν πραγματικά βλέπουν το δέντρο ή έχουν χάσει το δάσος. Αυτό δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει. Βλέπουν και φέρνουν ανάπτυξη, λένε για ανάπτυξη, λένε για ρυθμούς αλματώδεις και πρότυπο η ελληνική οικονομία. Αυτό βέβαια δεν έχει μεταφραστεί στο στην δάσος, πραγματική οικονομία, αλλά ίσως στα δέντρα. Ίσως τα μεμονωμένα δέντρα. Αυτό είναι το πιο.